Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Μαζί μου πάντα η Πόπη Τσαπανίδου, ο Δημήτρης Οικονόμου και η Τζίνα Μοσχολιού. Και θέλω να ρωτήσω, πρόεδρε, τι σας είπε ο Τσίπρας, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στο προεδρικό μέγαρο και γιατί του είπατε όχι. Μια συμπίκνωση. Μας είπε ότι αισθάνεται πολύ ασφαλής με τους 153, ότι δεν νιώθει την ανάγκη. Τότε γιατί σας φώναξε. Ότι δεν νιώθει την ανάγκη να στηριχτεί σε άλλους ψήφους, ούτε ζητάει στήριξη από άλλους. Απλώς θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για εθνική συνεννόηση. Δηλαδή, του ήρθε μια επιφύτηση ξαφνικά του Αλέξη Τσίπρα, που έχει πρωτοστατήσει στο διχασμό στην Ελλάδα και όταν ήταν στην αντιπολίτευση και όταν ήταν στην κυβέρνηση. Έτσι. Ήταν ο άνθρωπος που δηλητηρίασε την ελληνική κοινωνία λέγοντας πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Κέρδισε τις εκλογές του Γενάρη λέγοντας ότι δεν υπάρχει μνημόνιο, υπάρχει μόνο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πήγε στο δημοψήφισμα λέγοντας ότι θα φέρουμε μια συμφωνία που θα πάρουμε και 80 δισεκατομμύρια κλπ. Και είδαμε τη συμφωνία έφερε. Και πήγε στις άλλες εκλογές τώρα το Σεπτέμβρη λέγοντας ότι πάλι δεν υπάρχει μνημόνιο, υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα και διάφορα ισοδύναμα. Διχάζει λοιπόν την ελληνική κοινωνία. Λέει ότι παν μην Έλλην βάρβαρος, ο κάθε που με αντιπολιτεύεται είναι Γερμανοτσολιάς, είναι προδότης, είναι όργανο τότε των εργοδοτών. Γιατί πήγατε, κύριε πρόεδρε? Συγγνώμη. Αυτό ξέρατε όλα αυτά και πριν. Γιατί πήγατε? Όχι. Εγώ απορώ και με τους άλλους. Γιατί αυτά τα λέγατε και πριν. Θα ξαναπάω. Γιατί είναι θεσμική υποχρέωση να συμμετέχουμε σε έναν διάλογο που προσπαθεί να κάνει η χώρα. Ναι, αλλά σας χρησιμοποίησε. Όχι, όχι, λάθος. Από ό,τι καταλάβαμε. Λάθος κάνει. Βγήκαμε πολύ κερδισμένοι. Βγήκατε κερδισμένοι. Και το ποτάμι κέρδισε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που είναι προς όφελος της κοινωνίας. Να δω αν θα το αμφισβητήσετε και αυτό. Κέρδισε την διαβεβαίωση και του Πρωθυπουργού ότι αυτή η Βουλή και το 2016, δηλαδή τώρα κοντά, μπορεί να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να μην έχουμε τον πόνους του 50 ευρώ. Αυτό δεν το κέρδισε. Και να μην έχουμε... Αυτό μας το λέγανε από το ΣΥΡΙΖΑ πριν αρχίσει η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Κέρδισε. Είχαμε διαρροές. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν το έθεσε ο Πρωθυπουργός. Είναι χαρακτηριστικό όμως, ότι εμείς στην Κυριακάτικη έκδοσή μας και στη Σαββατιάτικη έκδοσή μας είχαμε το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου πριν γίνει η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή διαβάζω και εγώ Real. Η Real, λοιπόν, και η, αγορά. Η δική σας εφημερίδα και η, αγορά. Και η αγορά, η αγορά με συνέντευξη δική μου το Σάββατο και η Real της προηγούμενης Κυριακής. Ναι, αλλά διέρε πριν από τη σύσκεψη. Μα σας το λέω σίγουρα. Μα δεν έχω λόγο να πω. Το ξέρω, αλλά σας προσθέτω άλλη μια πληροφορία της Real. Πείτε. Από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η επιμονή και το τηλεφώνημα του Τσίπρα κατέληξε ότι σε αυτή τη συνάντηση αρχηγών θα τεθεί και θέμα εκλογικού νόμου. Ήταν και δική σας πληροφορία. Ήταν το τυράκι αυτό, ναι. Πιθανόν. Ήταν το τυράκι. Πιθανόν. Αλλά εμείς βάλαμε κατηγορηματικά και από την πρώτη δεσμεύτηκε στιγμή. Δεσμεύτηκε γι' αυτό. Δεσμεύτηκε. Σε τι νόμο και αν θα ήταν, πάτε. Και αν σε ήταν, τι νόμο. Του εξήγησα το γερμανικό σύστημα. Αυτό με τις δύο κάλπες. Ξέρετε. Όπου δηλαδή, τι είναι οι δύο κάλπες. Πρακτικά τι σημαίνει, να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι ο ψηφοφόρος στα Χανιά μπορεί να ψηφίζει τον βουλευτή της αρεσκίας του και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει σε άλλη κάλπη το κόμμα της αρεσκίας του. Δηλαδή, ο Χατζηνικολάου έχει μεγάλη απήχηση στον Εύρο, άρα τον ψηφίζουν ανεξαρτήτως κόμματος και μετά λένε, α, εγώ όμως είμαι κομμουνιστής, θα ψηφίσω και το κομμουνιστικό κόμμα. Είναι η δυνατότητα της διπλής ψήφου. Έχουμε ένα επεξεργασμένο σχέδιο, θα το δώσουμε αύριο στη δημοσιότητα, μια μεγάλη συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και η κυβέρνηση και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Παπαγιάννου από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε και είναι νομίζω θα ένα πάει εκλογικό σύστημα. Σε απλή αναλογική ή είναι όχι. Πιο απλή αναλογική. Με το 3% να παραμένει. Το 3 παραμένει και εμείς βάζουμε ότι το πρώτο κόμμα θα έχει και ένα προβάδισμα. Δηλαδή, θα παίρνει ένα πόνο. Θα σα ρωτήσω κάτι. Αλλά τώρα παίρνει 50 έδρες. Ανά 2% μία έδρα. Κύριε δηλαδή, εάν πάρει 35% όπως παίρνει ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπαιρνε 17 πόνους και όχι 50. Μάλιστα. Είναι αλογικό. Το έχουμε επιτρέψει να τελειώσουμε βέβαια, με αυτό. Βέβαια, ναι, γιατί... Το συζητήσαμε με συνταγματολόγους, το συζητήσαμε με παλιούς πολιτικούς και ξέρετε τι, γιατί επιμένουμε στο εκλογικό σύστημα. Δεν επιμένουμε στο εκλογικό σύστημα γιατί θεωρούμε ότι βοηθά τα μικρά κόμματα. Θεωρούμε ότι μπορεί να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο? Να σας πω με ποιο τρόπο. Με δύο τρόπους. Πρώτον, θα κάνει πολύ πιο επιτακτικές τις κυβερνήσεις συνεργασίας χωρίς την υπεροχή του πρώτου, χωρίς την καταθλιπτική ισοπεδωτική υπεροχή του πρώτου. Και το δεύτερο είναι ότι θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν κάποιες προσωπικότητες έξω από το χαοτικό σημερινό περιβάλλον. Κύριε Σήμερα, Θεοδωράκη, στη Β' Αθήνας βγαίνουν 40 βουλευτές.
Αυτοί οι 40 βουλευτές που βγαίνουν είναι αυτοί που θα φωνάζει ο κύριος Χατζηνικολάου, που θα φωνάζει ο κύριος Οικονόμου, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η περιφέρεια της Β' Αθήνας, που δεν έχουν τη δυνατότητα. Που δεν έχουν τη δυνατότητα οι βουλευτές να οικοδομήσουν σχέσεις. Κύριε Θεοδωράκη, θέλω να σας το πω από την αρχή. Με το γερμανικό σύστημα και τα ποσοστά που έχει τώρα το ποτάμι, εσείς δεν θα εκλέγατε κανένα βουλευτή σε περιφέρειες. Όχι, όχι. Όχι, έτσι είναι. Στη Γερμανία τα μικρά κόμματα δεν εκλέγουν ποτέ στις μονοεδρικές. Εκλέγουν πάντα στην κεντρική λίστα. Δηλαδή το ποτάμι θα έβγαζε μόνο διορισμένους βουλευτές. Όχι. Τι όχι. Όχι. Θα έβγαζε μόνο βουλευτές από τη μία έδρα από τη λίστα που έχει διορίσει το ποδοκόμμα. Έχετε δίκιο με και ταυτόχρονα. Την έχει διαμορφώσει. Έχετε δίκιο και ταυτόχρονα έχετε το εξής άδικο. Όταν ένα κόμμα παίρνει ένα 5% στη Γερμανία το όριο είναι και 5%. Ναι, είναι 5. Εδώ λέμε ότι το όριο είναι 3 στην Ελλάδα. Όταν στην Ελλάδα λοιπόν ένα κόμμα παίρνει 5% με το δικό μας σύστημα, θα βγάλει τους βουλευτές στην περιφέρεια. Θα βγάλει τους βουλευτές στην περιφερειακή λίστα. Δηλαδή θα έχει πάλι τους αντίστοιχους αριθμητικά βουλευτές. Έχετε, πάλι είναι επίκαιρη αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ επίκαιρη. Είναι πολύ επίκαιρη. Γιατί αυτό που αλλάξουμε. Είμαστε για εκλογές τώρα. Μπορεί να γίνει επίκαιρη. Η χώρα είναι στον κρεμό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε καμιά λύση να προτείνετε? Μας ακούει τόσος κόσμος. Έχετε να του πείτε πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο που έχουμε πέσει όλοι μαζί? Κύριε, με ρώτησε για την υπόθεση του εκλογικού νόμου. Να πάμε και πώς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα δεν θα σωθεί από το εκλογικό σύστημα. Το σύστημα απλώς θα βοηθήσει στο να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι. Στο να μπουν στη πολιτική καινούρια πρόσωπα. Σύμφωνοι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Και με μια πιο καθαρή. Πριν από αυτό, έχουμε καμιά λύση, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε πολλές. Εκεί να πάμε λοιπόν. Να σας πω ποια λύση έχουμε. Πρέπει. Ας πούμε στο ασφαλιστικό, γιατί του λέτε παντού, όχι? Παντού έχουμε λύσεις. Στο να συζητήσετε και να βρείτε ένα κοινό τόπο. Όχι. Γιατί του λέτε όχι? Κύριε Χατζηνικολάου. Και καλά εσείς. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που έχουν χατακώσει τη χώρα στο ασφαλιστικό. Ναι. Έχουν ευθύνη για το ασφαλιστικό. Στη συνάντηση γιατί κάποια στιγμή. Λένε όχι στη συνάντηση. Στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών είπα ότι σας θυμάμαι, κύριε Τσίπρα. Εγώ δεν λέω, έχετε ένα δίκιο και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να λέτε ότι ο Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια στην αντιπολίτευση δεν είπε ναι σε τίποτα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά επειδή δεν είπε ναι σε τίποτα ο Τσίπρας, πρέπει αυτό να αναπαράγεται αένα? Όχι βέβαια. Όχι αυτό βέβαια. Είναι. Και εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο ασφαλιστικό. Εμείς δεν είπαμε όχι. Και δεν λέμε όχι σε καμία κουβέντα. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Περνάει τώρα το νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους. Αύριο νομίζω είναι. Έτσι. Έτσι. Και η κυβέρνηση θέλει να βάλει μια τροποποίηση όπου θα ξαναδώσει τη δυνατότητα στους υπουργούς της. Προσέξτε. Στο νόμο για τα βοσκοτόπια. Που θα δώσει τη δυνατότητα στους υπουργούς της να διορίζουν ξανά στους οργανισμούς του δημοσίου και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Δύο αντί για μία θέση. Ναι, το ξέρετε. Αυτή το είναι, είναι δική μας πρωτοτυπία. Στην Ελλάδα έχουμε χρεοκοπημένους οργανισμούς που όμως έχουν και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Είχε ψηφιστεί το τρόικα, να είναι μία. Έχετε δίκιο. Θέση. Και η Τρόικα, έτσι, που λέει και μερικά καλά πότε, είπε λοιπόν κάποια στιγμή στην κυβέρνηση και χρεοκοπημένη. Και δύο θέσεις ηγετικές να μην γίνεται. Ψηφίζει λοιπόν πριν 1,5 μήνα η Ελληνική Βουλή να μην υπάρχει και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ο κύριος... Βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και οι δύο θέσεις. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό, κύριε Χατζηνικολάου. Άλλη στην εταιρεία σας, και άλλη του άλλου. Στην εταιρεία σας έχετε απόλυτο δίκιο γιατί πληρώνετε εσείς τον λογαριασμό. Αλλά στην εταιρεία... Κυρίως στην εταιρεία του δημοσίου που πληρώνουμε όλοι το λογαριασμό, όχι. Πρέπει ο ένας να ελέγχει τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Και όχι να υπάρχει ένας με όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Αυτή είναι η γνώμη. Ναι. Να σας πω λοιπόν ίσως τη δική με μου... μικρότερες αμοιβές. Να σας πω τη δική μου γνώμη. Αλλά εταιρική διακυβέρνηση να σας καλύτερη πω... έχεις όταν η εξουσία δεν είναι στα χέρια ενός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των 100.000 το χρόνο για κάθε οργανισμό παραπάνω. Έχουμε 2.000 οργανισμούς. Και έρχεται ο κύριος Πίρτσης και λέει το εξής. Στο ΝΑΣΑ, στις συγκοινωνίες. Έτσι. Θέλω να βάλω, μην μιλήσουμε για τα πρόσωπα, αποτυχώντες υποψήφοι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Θέλω να βάλω δύο πρόσωπα. Κάναμε το λογαριασμό, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αν βάλουμε ξανά και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, σημαίνει συν 100.000 ευρώ ετησίως για τον οργανισμό. Γιατί είναι τα 4.500 του πρόεδρου και είναι και τα δύο άτομα γραμματιακή υποστήριξη. Και τα έξοδα είναι 100.000 ο κάθε οργανισμός παραπάνω. Δηλαδή, βγαίνει βέβαια ο κ. Σπίτης και λέει, δεν είναι και πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
για να μιλήσουμε τη γλώσσα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 120 ευρώ για 2.000 συνταξιούχους ετησίως. Είναι αρκετά λεφτά. Εντάξει, τώρα είμαστε στην υποπερίπτωση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να συνεχίζει τις πατάλες στα ρεπιρέ. Πάμε στο ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε. Σας ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου τι έχετε να προτείνετε για το ασφαλιστικό. Στον προϋπολογισμό ήδη είναι γραμμένο ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο θα έχουμε μείωση των κονδυλίων για το ασφαλιστικό. Επομένως, πάμε για μειώσεις. Επ' αυτού έχετε να κάνετε κάποια πρόταση. Είπα στον κύριο Τσίπρα στη συνάντηση των αρχηγών ότι δεν μπορεί να πάρεις ένα ναι, ένα όχι στο ασφαλιστικό για ένα λόγο. Γιατί το ασφαλιστικό είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Πέρα από τα ελλείμματα και τα προβλήματα κτλ. Είναι ένα πράγμα. Είναι θέσεις εργασίας. Εάν δεν προσθεθούν θέσεις εργασίας, εάν δεν προσθεθούν ασφάλιστρα στα ταμεία, έτσι, δεν θα έχεις αύριο λεφτά για τους συνταξιούχους. Έτσι. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο να αποφασίσουμε ποια θα είναι η κατώτατη σύνταξη. Σωστό. Ποια θα είναι η εισφορά, σωστό. Και εμείς λέμε καμία καινούρια μεγαλύτερη εισφορά. Είστε υπέρ της μείωσης κιόλας των ασφαλιστικών εισφορών. Με κάθε τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γεμίσουμε την τρύπα εκεί. Με κάθε τρόπο πρέπει να μειώσουμε τις εισφορές. Mm-hmm. Γιατί αλλιώτικα δεν θα την κάνουμε την εργασία δυνατή. Έχετε δίκιο. Απλώς πώς θα αναπληρωθούν τα δημόσια έξοδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το ασφαλιστικό που έχει σχέση με την κακοδιαχείριση, έχει σχέση με τα. Με τα χαρίσματα που έκαναν τα παλιά κόμματα στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες κτλ. Αλλά κυρίως έχει σχέση με το ότι δεν προστίθεται καινούριο εργατικό δυναμικό. Ναι, αλλά εμείς λοιπόν λέμε. Έχει υπογράψει 1,8 για το 16. 1,8 κυρία Τσαπανίδου, πού θα τα βρείτε αυτά. Υπολογίζουμε το 2015 και δεν το υπολογίζουμε εμείς ως ποτάμι, το υπολογίζει και η Κομισιόν, το υπολογίζουν όλοι οι έγκυροι. Το 2015 με όλα αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ χάσαμε 200.000 θέσεις εργασίας. Έτσι. Οι 200.000 θέσεις εργασίας, εάν δεν ανακτηθούν, καμία δέσμευση σε σχέση με το ασφαλιστικό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή. Άρα, εμείς τι λέμε, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει σε αυτή την κυβέρνηση είναι να αποφασίσει περιορισμός του κομματικού κράτους και ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εάν δεν μπουν λεφτά στην οικονομία, εάν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, το ασφαλιστικό θα είναι πάντα μια προβληματική υπόθεση. Αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα. Ναι. Το ξέρουμε όλοι, το κατανοούμε όλοι, το ζούνε οι άνθρωποι στο πετσί τους. Οι περισσότεροι είναι χωρίς δουλειά και έχουν στην οικογένειά τους περισσότερο. Τώρα. Έχουμε ακριβώς. Συγκεκριμένο τέρμινο. Αλλά πέρα από αυτό. Πρέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουμε δει τι θα κάνουμε στο ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό συγκεκριμένα. Αυτά που είπε είναι σωστά. Απολύτως. Αλλά αυτά απολύτως. Θέλουν χρόνο για να γίνουν. Μέχρι τότε τι θα γίνει. Να σας πω, δεν θέλουν πολύ. Να σας πω. Από το Φλεβάρι είπαμε στον κύριο Τσίπρα στη Βουλή ότι το μείζον θέμα της χώρας είναι η καταπολέμηση αυτή τη στιγμή της μαύρης εργασίας. Δεν έχει γίνει το παραμικρό για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Η καταπολέμηση μαύρης εργασίας θα φέρει εκατοντάδες εκατομμύρια από την επόμενη μέρα και θα μπορούσε να γίνει και να έχει πολεμηθεί αυτούς τους 7 μήνες μόνο εάν είχαν ακούσει αυτές τις προτάσεις που τις είχαμε κάνει για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε σχέση με τα ασφαλιστικά, θα είχαμε τη δυνατότητα να χτυπήσουμε μερικώς, δεν λέω συνολικά, μα υπάρχει, τη μαύρη εργασία. Δωράκη, υπάρχει η εργάνεια. Σπρίζουν, μαυρίζουν θέσεις κάθε μήνα. Δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει καμία συνολική πολιτική για την κατεπολέμηση της μαύρης εργασίας. Μέχρι να μπορέσετε να γεμίσετε τις θέσεις εργασίας που είναι κενές αυτή τη στιγμή. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, κύριε Τσαπανίδου. Είπα την κατεπολέμηση της μαύρης εργασίας, ενώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαύροι σκλάβοι εργασίας σε όλες τις δουλειές. Και όσο υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, θα υπάρχουν μαύροι στην εργασία δεδομένο. Όχι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω όχι. Το δάχτυλό μας. Όχι. Υπάρχουν χώρες. Λάθος κάνετε, κυρία Τσαπανίδου. Αλλά προσέχετε πολύ λάθος. Τα πράγματα. Έτσι είναι. Σας πω γιατί κάνετε λάθος. Γιατί υπάρχουν χώρες, ας πούμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, αλλά χωρίς μαύρη εργασία. Η μαύρη εργασία είναι προϊόν μιας παραοικονομίας που υπάρχει συνεχώς στη χώρα. Έχουμε την υψηλότερη ανεργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ever. Έχουμε μία από τις υψηλότερες ανεργίες και είναι σωστό ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά η μαύρη εργασία είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι που υπάρχει λόγω και της παραοικονομίας που υπάρχει στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και η ΑΝΕΛ ήταν εντελώς ανέτοιμοι να χτυπήσουν τη μαύρη εργασία. Αναφέρουν λοιπόν λεφτά στα ταμεία. Δεύτερον, η καθυστέρηση τόσους μήνες, άνευ λόγου των αποκρατικοποιήσεων, άνευ λόγου γιατί πραγματικά, αν ερχόταν τώρα ο Σταθάκης και έλεγε
κατήργησα τη συμφωνία που κάνανε οι προηγούμενοι με τους Γερμανούς με τα αεροδρόμια και φέρνω μια καλύτερη συμφωνία με τους Ρώσους. Θα λέγαμε, όντως, καλά έκανε και καθυστερούσε 8 μήνες τη συμφωνία. Έχουν καθυστερήσει. Την ίδια συμφωνία προχωράνε. Ίδια συμφωνία. Την ίδια. Έχουν 8 μήνες λέγανε ότι αυτή η συμφωνία είναι κακή και τη φέρνουν τώρα. Και λένε στους Χανιώτες και στους άλλους. Ναι, ότι είναι αυτή. Α, ότι αυτή ωστόσο, είναι η συμφωνία. Δεν απαντήσατε. Ξέρετε γιατί θέσεις εργασίας μιλάμε. Γιατί αν πάμε σε εκλογές τώρα, κύριε Θοδωράκη, αν πάμε σε εκλογές μιλάμε... τώρα, θα είναι γιατί θα έχει πέσει η κυβέρνηση λόγω του ασφαλιστικού και δεν έχει απαντήσει τι θα κάνετε. Όχι, με αυτό είναι το θέμα. Πώς δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα που λέει η κυρία Τσίπρα. Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας τους έχει τους 153. Εγώ άκουσα τον κύριο Λεβέντη να λέει. Εσείς πιστεύετε ότι θα τους στηρίξουν όλοι. Το αν θα πέσει η κυβέρνηση ή όχι και ποιος θα τη στηρίξει, έχουμε συνοηθεί με τον κύριο Κατζηνιόλα να το συζητήσουμε στο επόμενο τμήμα της εκπομπής μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε τώρα για το ασφαλιστικό. Πώς τα κάναμε τέτοια συνέντευξη. Ναι, και εγώ κάνετε συμφωνίες πίσω από την πλάτη μας. Εσείς φημίζεστε για το χιούμορ σας. Δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Πείτε στον κόσμο που σας πιστεύει εσάς. Δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία για τίποτα. Με ερεθίζετε. Και ποιος να κάνει συμφωνία με τον Χατζηνικολάου. Και δεν είναι καλό. Με ερεθίζετε και δεν είναι καλό. Κύριε Χατζηνικολάου, σε ποιο κανάλι αφήστε με εν υπνώση. Βλέπετε ότι σε αυτό το μέρος της εκπομπής έχω κάνει πίσω και άφησα τους συναδέλφους. Εδώ το ερώτημα που σας θέτει η κυρία Τσαπανίδου είναι απλό. Και είναι το βασικό ερώτημα όλων αυτή τη στιγμή. Θα μπορεί να πάμε σε νέες εκλογές. Όχι. Επειδή το ασφαλιστικό όχι. Θα ρίξει την κυβέρνηση. Όχι. Πώς θα, όχι. Το όχι, πώς το διασφαλίζετε. Είστε πολύ βέβαιο. Αφού λέτε όλοι της αντιπολίτευσης, λέτε ότι αρνείστε να στηρίξετε αυτό το ασφαλιστικό που θα φέρει... Αυτό ακριβώς. Είστε σίγουρος ότι θα διατηρήσει την κυβερνητική πλειοψηφία και αν δεν τη διατηρήσει, τη χάσει. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Να σας πω, κύριε Μουσουλίου. Γιατί... Πρώτον, το τι θα ακριβώς θα κάνουμε το ασφαλιστικό θα εξαρτηθεί από την κυβερνητική πρόταση που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μισό λεπτάκι. Μα θέλετε... Είναι 1,8 δις. Κυρία μέσα Τσαπανίδου, σε ένα... πάντως ακόμα δεν υπάρχει. Έχει δίκιο. Μα δεν εξοικονομείται διαφορετικά αυτό. Παρά μόνο με περικοπές, Νίκο. Το μπορεί να το διάφυξε όταν ψάχνει 1,8. Ακόμα πάντως συγκροτημένη δεν έχει δοθεί. Διαρροές γίνονται. Θέλετε ακόμη. Εκ των προτέρων να πούμε ναι ή όχι στο ασφαλιστικό. Σας λέω ότι θα περιμένουμε. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά υπάρχει τρόπος. Είστε ανοιχτοί να το κουβεντιάσετε. Βεβαίως. Είπαμε ότι στη Βουλή θα το κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο κύριος Κατρούγκαλος θα φέρει κάτι καλό. Μπορώ αλλά να ρωτήσω. Μπορώ να ρωτήσω κάτι διαφορετικό, λοιπόν. Να αυτό τελειώσω το... την απάντηση. Μισό λεπτάκι. Γιατί μου λέτε δεν έχετε κάτι συγκεκριμένο. Βεβαίως. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν σας λένε εξοικονομήστε ένα κοντά 2 δισεκατομμύρια, εξοικονομήστε τα από το ασφαλιστικό μόνο από το ασφαλιστικό. Εγώ βλέπω μαχαίρια και ψαλίδια και παλτάδες. Εσείς μπορείτε να βγάλετε από κάπου μαγικά εκατομμύρια και να μοιράσετε στον κόσμο. Και να τα ξεκονομήσετε για τα 1,8, έχετε πρόταση τέτοιου τύπου. Και να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ότι αφού είστε ανοιχτός, γιατί δεν δεχτήκατε την πρόταση του Πρωθυπουργού να πούμε όλοι όχι στις μειώσεις των συντάξεων. Δεν είναι μια σωστή πρόταση αυτή. Λέει κανείς ναι στις μειώσεις. Βεβαίως είναι ήδη στον προϋπολογισμό οι μειώσεις, οπότε θα έπρεπε. Θέλετε την απάντησή μου. Ναι. Πρέπει για να έχουμε μια επεξεργασμένη απάντηση στην πρόταση της κυβέρνησης, να έχουμε και μία πρόταση από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό δεν έχει πει τίποτα. Ούτε Ο κύριος Κατρούγκαλος λέει πράγματα που είναι από εδώ, από εκεί, είναι παλιά πράγματα. Τις βασικές γραμμές. Ναι. Τα οποία όμως δεν προεξοφλούν σε ποια γραμμή θα πάει η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Εμείς λέμε, έχουμε κάνει μια επεξεργασία για το ασφαλιστικό. Πού είναι? Η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι αναρτημένη κάπου βέβαια, να τη διαβάσουμε. Βέβαια. Έχω άψαξα, δεν βρήκα. Όχι, μπείτε στο ποτάμι. Το ποτάμι.gr. Ναι, δεν είναι στην πρώτη σελίδα. Βρείτε. Ψάξα, προσπάθησα να το βρω. Μα τι να κάνω, κύριε Τσαπανίδου, τώρα επειδή δεν τη βρήκατε εσείς, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Έχει βρει κανείς εμείς. Επιτρέψτε μου να σα πω. Έχουμε κάνει τοποθετήσεις για το ασφαλιστικό πολύ συγκεκριμένες. Έχει κάνει η κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη συγκεκριμένη τοποθέτηση, συγκεκριμένη ομιλία για το ασφαλιστικό. Όχι γενικώς για το ασφαλιστικό. Μα δεν έχουμε πρόταση της κυβέρνησης, σας λέω. Πρώτα πούμε. Μα έχετε υπογράψει το στόχο, κύριε Θοδωράκη. Κυρία Τσαπανίδου, να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Για να υπάρξει ένας αντίλογος. Μα δεν με ακούτε. Για να υπάρξει ένας αντίλογος σε μια πρόταση. Δεν πρέπει να υπάρξει πρώτα μια πρόταση. Βεβαίως, η κυβέρνηση. Βεβαίως. Η αλλά κυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει πρόταση λοιπόν, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση και από τα μικρότερα κόμματα και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι έτσι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Μα έχετε υπογράψει. Το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν λέει ότι η κυβέρνηση αντιπολιτεύεται τις προτάσεις των κομμάτων. Κύριε Θοδωράκη, εμείς υποχρεούμαστε. Μισό λεπτό. Είμαι πολίτης αυτής της χώρας και ανοίγω τα site που θεωρητικά πρέπει να είναι αναρτημένα τα προγράμματα όλων των κομμάτων να δω τι.
ποιο θα ψηφίσω στο κάτω-κάτω της γραφής στις εκλογές που έρχονται. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι κανένα κόμμα, ούτε το δικό σας, έχει πάνω στη δέσμευση που έχετε αναλάβει του 1,8 και δεν το λέω τυχαία, έχει κάποιο πρόγραμμα με ποτάμι... αρχή, μέση, τέλος. Κυρία Τσαπανίδου, κυρία Τσαπανίδου, ναι. Τελειώσατε να σας απαντήσω. Ναι, ναι. Πρώτον, το ποτάμι δεν έχει αναλάβει δέσμευση για 1,8. Αυτή η δέσμευση δεν είναι έχει στο αναλάβει... τρίτο είναι μνημόνιο. Είναι στο μνημόνιο, κύριε Πρόεδρε. Στόχος. Να δώσω μια απάντηση. Είναι στο μνημόνιο να δώσω που μια ψηφίσατε. Θα γυρίσουμε στην προηγούμενη κόντρα μας τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Το ποτάμι δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση υποχρεούται... Αλλά έχει ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο που αναλαμβάνει τη δέσμευση για το ασφαλιστικό, λέω εγώ. Ναι, ναι, η κυβέρνηση υποχρεούται... Που συνηθίζω να λέω ψέματα. Ναι. Όχι, κυρία Χατζηνικολάου. Να μην πω άλλο ένα ψέμα. Δεν σας είπα. Δεν σας να μην πω άλλο ένα ψέματα. Είπα ότι η συγκεκριμένη αναφορά σας ψηφίστε το ένα, ψηφίστε το δεύτερο, ήταν ψέματα. Δεν λέω ότι εσείς λέτε ψέματα. Δεν είπα ψηφίστε το ένα, ψηφίστε είπατε, το δεύτερο. Ψηφίστε είπα ότι διαχωρίστε ότι δεν ψηφίζετε το ένα, ψηφίζουμε το δεύτερο. Να σας πω κάτι τώρα. Κακώς γυρνάμε πίσω. Γιατί κάναμε τη συζήτηση αυτή. Κατά τη γνώμη μου, ούτε τη διαδικασία έπρεπε να τη δεχθεί η αντιπολίτευση. Έπρεπε να πει, φέρτε με σωστό κοινοβουλευτικό τρόπο να συζητήσουμε το μνημόνιο. Θέλουμε να το ψηφίσουμε, αλλά θα το συζητήσουμε. Έχετε σημείο δίκιο, προς έχετε σημείο. Δίκιο. Δεν το κάνατε. Έχετε δίκιο. Και δεν, είναι, δεν θα γινότανε, αυτό δεν είναι αιχμή προς το ποτάμι. Είναι αιχμή προς το σύνολο της τότε αντιπολίτευσης. Εκφράζεται μία άποψη, αυτή είναι η άποψή είναι απολύτως λογική, η οποία στα πολιτικά πράγματα της χώρας και της Ευρώπης δεν ισχύει. Όπως και τα προηγούμενα μνημόνια ήρθαν με ένα άρθρο. Δηλαδή δεν ήρθαν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις αυτό το άρθρο να πεις ναι και το άλλο άρθρο να πεις όχι. Έτσι έγινε και στα προηγούμενα μνημόνια, έτσι έγινε και η συμφωνία αυτό με αυτούς. Λέω ότι μπορούσατε να το ακυρώσετε. Ωραία. Ειδικά εσείς που ευαγγελιζόσασταν το καινούριο. Λοιπόν, πάντως, να επιστρέψουμε και όχι, και όχι να ταυτιστείτε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, όσον αφορά το ασφαλιστικό, η μοναδική πρόταση που έχετε καταθέσει είναι το περίφημο μοντέλο Αυστραλίας, το οποίο στηρίζεται στους τρεις πυλώνες, ένα κομμάτι του κράτους, ένα το επαγγελματικό ταμείο και ένα ιδιωτική ασφάλεια. Α, έχουμε καταθέσει. Μισό λεπτό. Μα αυτή είναι μια πρόταση που αναφέρεται σε χώρες οι οποίες έχουν καταρχάς προηγμένη οικονομία, δεύτερον καμία ανεργία ή ελάχιστη. Κυρία τρίτον, Τσαπανίδου, τρίτον, ο κοινοβουλευτικός τρόπος στην Ελλάδα επιβάλλει το εξής. Και βάζετε και ένα ποσοστό αναπλήρωσης, κύριε Θοδωράκη. Ακόμη και σε αυτό, το μοντέλο που προτείνετε, ακούστε με λίγο, προτείνετε ένα ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης από το δημόσιο της τάξης του 40% όταν η Τρόικα προτείνει 50%, 45 με 50. Δηλαδή εσείς το κόβετε πιο κάτω. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όταν η κυβέρνηση φέρει το ασφαλιστικό, εμείς θα είμαστε έτοιμοι στη Βουλή με συγκεκριμένες προτάσεις, είτε να αποδεχτούμε αν υπάρχουν κάποια θετικά πράγματα, είτε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια άλλα. Είναι αυτό που κάνει πάντα το ποτάμι. Έχουμε άποψη συγκεκριμένη για το ασφαλιστικό. Νόμο για το ασφαλιστικό δεν θα φέρει το ποτάμι. Και δεν θα μπορούσε να φέρει, γιατί δεν είναι η κυβερνητική οικονομική πολιτική στα χέρια της. Το ασφαλιστικό είναι ένα πρόβλημα της χώρας εδώ και σχεδόν δεκαετίες, έτσι, είναι η άρνηση του παλιού συστήματος να δει και να κρύβει το πρόβλημα και το κρύψαμε και την εποχή του Γιαννίτση και γύρισα κάποια στιγμή στη συνάντηση των αρχηγών. Και έχουν ευθύνες όλοι. Ναι, γύρισα και του είπα ότι κύριε Τσίπρα και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ήσασταν στο πεζοδρόμιο τότε εναντίον του κύριου Γιαννίτση. Και δέχτηκε σχεδόν ο κύριος Τσίπρας τη δική του ευθύνη για εκείνη την εποχή. Εντάξει, παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έκανε υπουργό τον κύριο Γιαννίτση. Το λέω έτσι για την ισορροπία του πράγματος και τη δικαιοσύνη του πράγματος. Ο κύριος Γιαννίτσης ήταν υπουργός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ήταν στον δρόμο. Ήταν το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ το σημερινό. Οι συνδικαλιστές ήταν στον δρόμο. Ο παλιός συστημικός πρωθυπουργός τον έκανε υπουργό. Και μέρος της σημερινής ηγεσίας ήταν στον δρόμο. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Και μετά θα έρθουμε στο αν θα πέσει η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος μαζί του, ότι μετά τις διαφημίσεις θα συζητήσουμε. Δεν ήταν επιτυχημένο για τις κυβερνητικές συνεργασίες. Γιατί με αποπέρνετε. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Όχι, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε. Πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός! Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει.
Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. Χρήστος Νικολόπουλος. Τα τραγούδια της ζωής μου. Δύο CD με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί, η τέχνη του πολέμου του Σουν Τσου, ένα από τα πιο σπουδαία και θεμελιώδη έργα της Κινέζικης λογοτεχνίας. Το απόλυτο εγχειρίδιο για να επιβιώσουμε στο δικό μας πεδίο μάχης. Αυτό το Σάββατο, μην χάσετε την αγορά. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα τεπώνυμα. Τέθερα, κινητά. Και τι φθήνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Forever Dreamers. Μια υπέροχη συλλογή γεμάτη ρομαντικά, νοσταλγικά τραγούδια σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, τα κόμματα από τον Όθωνα έως τον Τρικούπη και η αρχή της Δεδηλωμένης. Ακόμη, η Αναλώσιμη 2, Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Τζακ Νόρις, Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ και Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ σε μια καταιγιστική περιπέτεια. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Ζαλίζομαι. Αέρα, αέρα. Έλα Καζανόβα, πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888.
αριθμός. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Μαζί μου οι δημοσιογράφοι Πόπη Τσαπανίδου, Δημήτρης Οικονόμου και Τζίνα Μοσχολιού. Και κύριε πρόεδρε, το ερώτημα είναι, γιατί όχι κυβερνητική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Προξενιό είναι αυτό? Όχι, ερώτημα. Όχι, εννοώ ότι... αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει... Άλλωστε, εσείς προεκλογικά δεν απαντούσατε αρνητικά σε αυτό το ενδεχόμενο. Βέβαια. Θετικά απαντούσατε. Βέβαια. Εμείς προεκλογικά και μάλλον από ιδρύσεως έχουμε υποστηρίξει ότι αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται κυβερνήσεις, αυτή η χώρα χρειάζεται κυβερνήσεις του 51%. Δηλαδή, ενώ κυβερνήσεις μεγάλης κοινωνικής αποδοχής. Γιατί πραγματικά οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε απαιτούν μια μεγάλη συστράτευση του κόσμου. Δεν μπορεί ο μισός κόσμος να διαδηλώνει εναντίον μιας κυβέρνησης. Αυτό είπαμε εξ αρχής. Ο κύριος Τσίπρας ήταν άλλη άποψη. Ο κύριος Τσίπρας είχε την άποψη και την είχε και προεκλογικά ότι μπορεί μόνος του. Άλλωστε, είναι το γνωστό παραμύθι όλων όσων θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Σας θυμίζω ότι την ίδια συμπεριφορά είχε κάποτε ο Γιώργος Πανδρέου απέναντι στον Καραμαλή, μετά είχε ο Σαμαράς απέναντι στον Παπανδρέου και έτσι φτάσαμε η δική μας χώρα να έχει ένα ατέλειωτο μνημόνιο, ενώ οι άλλες χώρες μπλέκουν τα μνημόνια τους. Η ιδιοποιώς διαφορά, και θα συμφωνήσουμε νομίζω σε αυτό, της Ελλάδας με την Πορτογαλία, είναι αυτή. Η Πορτογαλία δανείζεται με αρνητικά επιτόκια, για μικρά ποσά, αλλά με αρνητικά επιτόκια, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ο λαός της εκεί βασανίστηκε πιο πολύ? Όχι. Ο λαός ο ελληνικός βασανίστηκε πιο πολύ. Η μεγάλη διαφορά της Πορτογαλίας από την Ελλάδα είναι ότι στην Πορτογαλία, όπως και στην Κύπρο, από την πρώτη στιγμή υπήρξε μια μίνιμου πολιτική συμφωνία. Ναι, ξέρετε, ο Ελλάδα... Τσίπρας όμως δεν επέλεξε να σε κυβερνήσει με σας. Δεν είναι μόνος του, είναι με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν διάλεξε εσάς. Στην Ελλάδα, το μνημόνιο ήταν αφορμή για έναν εμφύλιο πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο ιστορικό λάθος των Ελλήνων πολιτικών. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε κάνει μια συμφωνία πριν 5 χρόνια και να είχαμε σώσει τη χώρα. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Γιατί όχι τώρα? Γιατί σας ακούω αρνητικό το τελευταίο καιρό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση στο τραπέζι. Και αν υπήρχε, εμείς θα τα απορρίπταμε. Γιατί? Να σας πω γιατί. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό που λέω είναι βαθύ. Τώρα που έχει ψηφίσει το μνημόνιο, ναι, ναι, που, έχει, βέβαια, που βέβαια, προχωράει τις μεταρρυθμίσεις, που πέρασε όλα τα προαπαιτούμενα... Τα... Κάτι μεσολάβησε όμως, πρέπει να σας πω, να σας πω καταλάβουμε. Και το σας λέω, και ήταν και στοιχείο του διαλόγου με τους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει στον ελληνικό λαό και συνεχίζει... Υπήρχε προεκλογικά κάποια συνεννόησή σας για μετεκλογική συνεργασία και την αθέτηση? Καμία. Και όχι μόνο αυτό, εσείς ξέρετε, γιατί το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι στις 26 Ιανουαρίου, στην επόμενη μέρα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, όταν πήγε να θίξει το θέμα της συμμετοχής μας σε μια κυβέρνηση, του είχα πει ότι δεν γίνονται κυβερνήσεις με αυτούς τους όρους. Για μας οι κυβερνήσεις συνεργασίας προϋποθέτουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό που λέμε μια δέσμευση, ένα καινούριο συμβόλαιο και μια ευρύτερη πολιτική υπάρχει συμφωνία. Τώρα δεν αυτό. Υπάρχει. Είναι το τρίτο μνημόνιο. Δεν το έχετε υπάρχει. Ψηφίσει μαζί. Δεν υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια ιδεολειπτική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και βλέπετε σε όλους τους τομείς. Βλέπετε τι κάνει στην παιδεία. Βλέπετε τι κάνει στην οικονομία. Που δεν κάνει τίποτα στην οικονομία. Δεν αρκεί το μνημόνιο για να μας βγάλει από το τέλμα σαν χώρα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό δεν έχει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω κάτι. Πάμε στην αδυναμία που δεν έχει εκφραστεί ακόμα, αλλά ας πούμε ότι βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει δεν μπορώ να κυβερνήσω. Γιατί πρέπει να εκφραστεί μια αδυναμία για να πεις ποια θα είναι. Η σύσκεψη δεν ήταν να εκφραστεί αδυναμία, κατά τη γνώμη σας? Και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα συνεχίσω, νιώθω ασφαλής με τους ανεξάρτητους Έλληνες και θα συνεχίσω να κυβερνώ με 153. Η άποψή μου είναι ότι πολύ σύντομα θα τον βοηθήσει ο κύριος Λεβέντης. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση του παλιού δημοσιογράφου.
Έτσι. Ο ίδιος βέβαια ο κύριος Λεβέντης λέει οικουμενική, αλλιώς δεν πάω. Αφήστε να το δούμε. Η άποψή μου είναι ότι... Λέτε ότι είναι κοντά. Ναι, πιστεύω ότι όχι είναι κοντά, πιστεύω ότι υπάρχει συμφωνία. Άρα σας κάλεσε. Α, ότι υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτό και άλλωστε ο κύριος Λεβέντης. Αυτό κύριε Θοδωράκη. Αφήστε λίγο. Το καταλάβατε μέσα. Περασμένη ώρα. Κάνει μια εκτίμηση. Κάνει μια εκτίμηση. Ο κύριος Λεβέντης. Και είναι πολύ παράξενο που παραξενευτήκαμε, νομίζω όλοι όσοι συμμετείχαμε στη συνάντηση. Όσο ήταν στη συνάντηση, παρακολουθούσε μόνο τον Αλέξη Τσίπρα. Και μόνο που δεν χειροκροτούσε. Δηλαδή κάποια στιγμή μάλιστα του είπα, γυρνάει κάποια στιγμή και λέει έχασα κάτι και του λέω πρόεδρε δεν έχεις χάσει τίποτα, αν ξαναμιλήσει ο Αλέξης θα σου πω. Και μου λέει ναι γιατί εγώ τον Τσίπρα θέλω να ακούω. Και είχε αυτό το πολύ μελισσάλαχτο ύφος. Πάντως είναι τρομερό. Ήταν μόνο θετικός στη συνάντηση. Πάντως είναι τρομερό το πόσο κάθε αρχηγός περιγράφει εντελώς διαφορετικά τη σύσκεψη αυτή. Ναι, ναι. Γιατί ο κύριος Λεβέντης βγήκε σε 3-4 συνεντεύξεις τον είδα και έλεγε ότι εσείς και η κυρία Γεννηματά ήσασταν ανύπαρκτοι στη σύσκεψη ενώ εκείνος έθεσε κάποια ζητήματα. Είστε μεγάλος ρεπόρτερ τώρα, δεν θέλω να... Σας φέρω σε πειρασμό, αλλά μπορείτε να καταλάβετε ποιος λέει την αλήθεια. Αλλά ας μην συζητήσουμε αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος Λεβέντης θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Επομένως, θέμα ευρύτερης λέτε συνεργασίας δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα θα λυθούν τα προβλήματα. Θα λυθούν. Λείπουν 10 βουλευτές. Δεν λείπουν 10 βουλευτές στον Τσίπρα. Στον Αλέξη Τσίπρα λείπουν και κάποιες λύσεις και οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Λείπουν τα στελέχη για την κυβέρνηση, ναι. Λέτε. Ναι. Και όχι που μόνο σημαίνει αυτό. Ότι θεωρείτε ότι δεν η κυβέρνηση, είναι μόνο τα στελέχη. Ότι η κυβέρνηση δεν είναι καλή. Δηλαδή υπάρχουσα. Το στελεχειακό της δυναμικό και δεν είναι το πρέπον. Βεβαίως δεν είναι το πρέπον. Μάλιστα. Βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα, μην ονοματίσουμε τώρα, οι οποίοι δεν έχουν επαφή με την σημερινή πραγματικότητα. Παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα γίνει κάτι, πιστεύετε, σε επενδύσεις με τους υπουργούς που έχει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν γίνεται, γιατί πέφτουν οι εξαγωγές, γιατί μειώνονται οι επενδύσεις αντί να αυξάνονται. Η χώρα είναι έτοιμη να τα δεχτεί όλα. Έχει πέσει το μεροκάματο, υπάρχει μεγάλη ανεργία, άρα υπάρχει μεγάλη αγορά. Έχει μυαλά η χώρα, το παραδεχόμαστε όλοι. Γιατί λοιπόν δεν κουνιέται φίλο στην αγορά. Μα συγγνώμη, γιατί κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη. Τις γνωρίζατε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του. Παρ' όλα αυτά, εσείς ήταν αρκετά φιλικός με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρκετά φιλικός με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο συχνά διαχωρίζατε από τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλούσατε να κυβερνήσει μαζί ήμασταν, σας και όχι με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ξαφνικά, μετά από τόσο καιρό, έχετε γίνει ο πιο επικριτικός πολιτικός αρχηγός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σε σημείο που αναρωτιέμαι καμιά φορά τι πιστεύετε γι' αυτόν. Πιστεύετε ότι είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, τον ξεγελάνε τα κακά του στελέχη, ή είναι τελικά αυτός η πηγή όλου αυτού του κακού που περιγράφεται. Έδωσα τίτλο πρόσφατα στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο αμοραλιστής με το αγγελικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί τη δυνατότητά του να επικοινωνεί με τον κόσμο. Mm-hmm. Ενώ δεν έχει κανένα σχέδιο. Αυτό που με έχει εκπλήξει. Το ξέρατε όμως. Μας έλεγαν πάντα τις απόψεις του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκρυψε τι είναι. Κυρία Μοσχολιού, η προηγούμενη σύγκρουση ήταν το μείζον. Μην επανέλθουμε στην προηγούμενη κουβέντα. Η υποχρέωσή μας ήταν την άνοιξη να υποστηρίξουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας από τη στιγμή που νιώθαμε ότι έτρεμαν τόσο πολύ τα πόδια του και σκεφτόταν την ηρωική έξοδο προς τη Δραχμή. Και αν πάμε πάλι σε μια δίνη, κόμμα. Πολιτική δίνη. Δεν είχε κόμμα. Δίνη. Και κληθείτε... Ήμασταν λοιπόν υποχρεωμένοι να σου δώσουμε μια εικόνα που θα δώσει τροφή στον κύριο Χατζηνικολάου, να τον πιάσουμε από το χέρι και να του πούμε κοίτα, σε εγκαταλείπει ο Λαφαζάνης, αλλά η Βουλή θα σε στηρίξει. Από το χέρι λίγο πατερναλιστικό ακούγεται αυτό. Οι 17 δικοί μας θα σε στηρίξουν. Και από τη στιγμή που θα σε στηρίξουν οι 17 δικοί μας, θα σε στηρίξουν και οι άλλοι. Κάνε το καλό για τη χώρα και άσε το κόμμα σου. Αν το στηρίξει τώρα, αν στηρίξει την κυβέρνηση. Πάμε στο τώρα. Λεβέντης, θα την αμφισβητήσετε την κυβέρνηση μετά εσείς. Πάμε στο τώρα. Αν στηρίξει τις ψήφους του Λεβέντη. Η κυβέρνηση, κυρία Σαπανίδη, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η εδώ κυβέρνηση... δηλώσεις δικές σας 28 Νοεμβρίου. Τώρα, προχθές. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι το ποτάμι δεν προτίθεται να μετάσχει σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως τρίτος πόλος. Έχουμε πει ότι ούτε η οικουμενική κυβέρνηση είναι λύση. Μάλιστα.
Θεωρούμε ότι είναι μια κυβέρνηση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, που ο καθένας θα βγάζει την ουρά του έξω από τα μεγάλα προβλήματα. Έτσι είναι. Αυτό που το ποτάμι έχει πει από την ίδρυσή του είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση Εθνικής Ελλάδος. Μπράβο. Ποια είναι η διαφορά της κυβέρνησης Εθνικής Ελλάδος από την οικουμενική κυβέρνηση? Να σας πω. Και φτάσαμε στο σημείο να δώσουμε, που πρέπει να δώσουμε μια εξήγηση ουσιαστική, πέρα από τους τίτλους. Το οικουμενική τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις τα πέντε κόμματα, μοιράζεις τα υπουργεία με βάση περίπου τη δύναμη των κομμάτων, αυτό που συνέβη παλιότερα με την κυβέρνηση Ζολώτα. Έτσι. Ναι. Και ο καθένας αναλαμβάνει ένα μερίδιο της ευθύνης. Αναλαμβάνουμε εμείς το τουρισμό και αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία το εμπόριο και την άμυνα. Δεν θα προχωρήσει έτσι η χώρα. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας αισθανθεί αδύναμος, θα πρέπει να έρθει στη Βουλή να το πει και τότε θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα υπόλοιπα κόμματα με βάση ένα εθνικό σχέδιο. Δηλαδή μια κυβέρνηση των καλυτέρων του πολιτικού συστήματος, της Εθνικής Ελλάδος που λέτε, που αναφέρατε, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για δύο τουλάχιστον χρόνια. Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές. Υπό τον Τσίπρα, ναι, η κυβέρνηση. Αφήστε να εκφραστεί πρώτα η κυβερνητική πλειοψηφία, εάν το θέλει, γιατί μέχρι τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία λέει, και απαντώ και στα επιμέρους ερωτήματα, ότι εμείς μπορούμε. Εγώ ο κύριος Τσίπρας είχε πει και προεκλογικά ότι εγώ μπορώ. Ότι μιλάτε για εθνικό σχέδιο όταν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε στο θέμα το προσφυγικό, για παράδειγμα. Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε στο ασφαλιστικό. Έχετε ψηφίσει ωστόσο το εθνικό σχέδιο που ήταν το Μνημόνιο 3. Δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε γιατί στην πράξη δεν το παραδέχεστε. Και τώρα λέτε να καθίσετε και να συζητήσετε για ένα εθνικό σχέδιο. Ακούγεται λίγο. Σε άλλο κόσμο, όλο αυτό, σε μια άλλη πραγματικότητα. Ναι, και ποια είναι η εθνική Ελλάδα, ποιος θα το καταρτήσει? Να σας πω. Θέλω να μου το πείτε σαν να είμαι 5 χρονών. Ναι. Ποια είναι η εθνική Ελλάδα, ποιοι είναι αυτοί οι άριστοι? Να σας τα πω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κυβέρνηση. Πριν κάνουμε την κυβέρνηση, να πούμε τι έχει προτεραιότητα αυτή η χώρα να κάνει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μια καινούργια κυβέρνηση θα πρέπει να έχει 3 συν 1 προτεραιότητες. Ναι. Πρώτη προτεραιότητα, η σύγκρουση με το κομματικό κράτος. Όχι, μισό λεπτάκι. Πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα. Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή εμείς, λυπάμαι, αυτή εμείς βάζουμε. Πρώτα πρέπει αυτή να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Όχι, πρώτη εδώ προτεραιότητα. Ρώτησε η κυρία Μοσχολίου πολύ απλά. Ποιοι θα αποφασίσουν, ποιος είναι ο προπονητής που θα διαλέξει ποιοι είναι στην Εθνική Ελλάδα? Κύριε Χατζηνικολάου, πώς θα συγκροτηθεί? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα. Δεν είναι. Και η πρώτη προτεραιότητα αυτή που βάζετε. Μα εγώ βάζω τις προτεραιότητες. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η εκτέλεσή του. Συγγνώμη δηλαδή. Θα πάτε να ξαναδιαπραγματευτείτε με την Τρόικα? Κυρία Τσαπανίδη, κυρία Τσαπανίδη, το μνημόνιο. Το μνημόνιο μπορεί να ασκηθεί έτσι και μπορεί να ασκηθεί και αλλιώς. Έχει στόχο. Μπορεί να ασκηθεί το μνημόνιο με σπατάλες στην εξουσία και με περικοπές στην εργασία και μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Το μνημόνιο δεν έχει απαντήσεις για τις παθογένειες της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το μνημόνιο δεν μιλά για το πόσα λεφτά μπορούμε να κερδίσουμε από τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης. Εμείς λοιπόν λέμε ως πρώτη προτεραιότητα. Λέει, το μνημόνιο λέει, με συγχωρείτε. Λέει 1,8 δις από το ασφαλιστικό, το 1% του ΑΕΠ. Μισό λεπτό, συμπληρώνω. Λέει 2 με 3 δις από τα μέτρα φορολογίας που θα έρχονται τώρα καταιγίδα στο κεφάλι μας. Είναι 30 του μήνα σήμερα. Ναι. Όση ώρα εμείς συζητάμε για το τι θα κάνετε θεωρητικά, ο κόσμος στενάζει στις εφορίες και στα τάξεις που πέφτουν. Λέει ότι από τις δαπάνες θα εξοικονομήσετε άλλα 2 έξτρα δις. Τα λέει το μνημόνιο. Κανονικά, νουμεράκια, κωδικούς. Κυρία Τσαπανίδου. Από εκεί θα κληθείτε να δουλέψετε. Βάσει αυτών θα κληθείτε να δουλέψτε. Δεν θα το κάνουμε έτσι, κυρία Τσαπανίδη. Άρα με θα διαπραγματευτείτε ξανά με την Τρόικα. Αφήστε με λίγο να σας πω όμως. Μέσω ποιας διαδικασίας? Θέλετε να απαντήσετε ή θέλετε να σας δώσω μια απάντηση? Ό,τι σας έκανα. Σας λέω λοιπόν ότι οι δαπάνες αυτή τη στιγμή εκτοξεύονται με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα. Το μνημόνιο καταστρατηγείται ως προς αυτό και θα ψάχνει καινούριους φόρους για να καλύψει τις δαπάνες. Ακόμα και μισθολογικές δαπάνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, αυτή τη στιγμή εκτοξεύονται. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι ένα καινούριο σχέδιο για τη χώρα προϋποθέτει 3 πράγματα. Το ένα είναι ο περιορισμός του κράτους. Ο περιορισμός του κόμματος κράτους, γιατί για αυτό, περί αυτού μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για ένα κομματικό κράτος. Το δεύτερο είναι ότι με κάθε τρόπο θα απελευθερώσουμε την αγορά εργασίας. Γιατί χρειαζόμαστε νέες
θέσεις. Αυτό σημαίνει αποκρατικοποίησεις, προφανώς. Αυτό σημαίνει βοήθεια σε εξαγωγές, προφανώς. Αυτό σημαίνει κίνητρα σε νέα επιχειρηματικότητα. 60.000 αιτήσεις έχουν στη Βουλγαρία για εταιρείες που θέλουν να μετακατασταθούν. 60.000 αιτήσεις. Ξέρετε ότι η μόνη δουλειά που είναι περιζήτητη στη χώρα μας πια είναι η δουλειά του φορτηγατζή. Έχω ένα φίλο και μου είπε ότι μέχρι τον Μάρτιο, έτσι, όλες οι μεγάλες φορτωτικές εταιρείες της χώρας έχουν κλείσει τα δρομολόγια τους. Από εταιρείες και οικοσυσκευές οι οποίες φεύγουν από τη χώρα. Θέλετε να πείτε ότι δηλαδή, θα δουλέψετε με ισοδύναμα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα. Μέχρι στιγμής η Τρόικα δεν δέχεται ισοδύναμα. Ναι, καλά. Έχουν ήδη αποφασιστεί μέτρα. Η διαδικασία για την απονομή δικαιοσύνης, λοιπόν, όλα αυτά είναι προς την κατεύθυνση που λέτε. Υπάρχουν αυτά ήδη ως φιλοσοφία. Δεν υπάρχουν ως αποτέλεσμα, ναι, αλλά δεν είναι κάποιος... βραχυπρόθεσμα. Πάντως η ερώτησή μου ήταν είναι άλλη. Πολύ σημαντικό, εφόσον χρειαστεί, πέρα από τις γενικές διακηρύξεις, να έχεις ανθρώπους να το κάνουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ερώτησή μου ήταν άλλη όμως. Εφόσον χρειαστεί. Συγχωρείτε, απλώς ξεκινήσαμε έτσι. Εφόσον χρειαστεί να γίνει. Πέσει η κυβερνητική πλειοψηφία και χρειαστεί να κάνετε αυτή την πρόταση. Δεν θα είστε σε θέση να βάλετε προτεραιότητες απολύτως. Διότι, ξέρετε, θα πρέπει να τις βάλει αυτός που έχει την πλειοψηφία. Γι' αυτό πρέπει. Έτσι δεν πάει. Έχετε δίκιο. Οπότε, ρεαλιστικά. Γι' αυτό είπαμε. Αυτό γι' αυτό να είπαμε. Ότι... ρεαλιστικά. Γι' αυτό όχι. Εμείς είπαμε ότι αυτό που προέχει. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εάν η κυβέρνηση δηλώσει αδυναμία, είναι να πούμε σε τι πρόγραμμα θα συμφωνήσουμε. Σε ένα πρόγραμμα που παρατείνει την αγωνία και τον βρόχνο του κόσμου, δεν θα συμμετέχει. Άμα πάρει το Λεβέντη, τι αδυναμία θα έχει, κύριε Συγγνώμη. Άμα πάρει το Λεβέντη, όπως εκτιμάτε εσείς, η κυβέρνηση θα προχωρήσει. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ο κύριος Χατζηνικολάου ρώτησε ότι ποια είναι η δική μας πρόταση. Δεν λέω εγώ τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Λεβέντη. Αυτό είναι ένα σενάριο. Μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Λέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα λύσει τα προβλήματα της χώρας. Και με ρωτάει, ποια κυβέρνηση θα λύσει τα προβλήματα της χώρας. Λέω λοιπόν, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα στηρίζεται τουλάχιστον και από τα δύο κόμματα και από μικρότερα κόμματα και θα βάλει τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Ένας φίλος κάνει εδώ ένα πολύ απλό ερώτημα. Λέει, αν είχε εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και καλούσε το ποτάμι να συμπράξουν και κάνατε μαζί κυβέρνηση, οι δυο σας, θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτή να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήδη είχατε ψηφίσει στην προηγούμενη Βουλή. Και να περάσει τους ίδιους εφαρμοστικούς νόμους που περνάει τώρα ο Τσίπρας. Τότε δεν θα τους ψηφίζατε, λέει. Ναι. Προς τι λοιπόν όλη η φασαρία? Προς τι η άρνησή σας τώρα απαντήστε, να στήριξε? Απαντήστε στο φίλο σας. Όχι, εσείς θα απαντήσετε. Ναι, ναι. Μην μιλάτε έτσι υποτιμητικά. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Παρακαλώ. Και σέβομαι όχι. Πάρα πολύ το ενδιαφέρον του να μου θέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι. Δεν με παρεξηγήσατε και πραγματικά δεν είχατε τέτοια πρόθεση. Δεν θα απαντήσω εγώ, εσείς όχι. Θα απαντήσετε. Κύριε Χατζηνικολάου. Ξεκινήσατε λέγοντας απαντήστε, ναι, στο φίλο σας. Απαντώ εγώ λοιπόν στο φίλο σας, ναι, ότι και προεκλογικά είχαμε πει ότι η κυβέρνηση που θα σώσει τη χώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ποτάμι και δεν είναι Νέα Δημοκρατία ποτάμι. Δεν θα συμμετάσχαμε σε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Και τελεία. Σας είπα και προηγούμενα και προηγουμένως. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη κυβερνητική πλειοψηφία που θα στηρίζεται από τα δύο κόμματα και από άλλα κόμματα με ένα μικρό σαφές κείμενο μεταρρυθμίσεων. Που σας είπα. Καλά, εγώ πιστεύω δεν απαντάτε στην αλλά ερώτηση. Να μην τη λένε οικουμενική. Άρα το ζήτημά μας είναι αν θα λέγεται οικουμενική ή όχι. Όχι, γιατί το οικουμενική μπορείτε να την ονομάσετε οικουμενική. Εγώ αλλάζουμε, θέλω μια τρελή ερώτηση, τρελή. Αλλάζουμε, αλλάζουμε ή επιμένουμε στους τίτλους με βάση το μείγμα, ναι, που αφήνουν κύριε Θοδωράκη, αυτοί οι τίτλοι στο υποσυνείδητο του κόσμου. Μπορώ, όταν λέμε οικουμενική, ο κόσμος τι πιστεύει? Ότι είναι πέντε αρχηγοί που συναποφασίζουν μερικά πράγματα. Είναι θέμα αντανακλαστικό. Μπορώ λίγο να μην μάθει αυτό το σενάριο. Εμείς λέμε μια κυβέρνηση που θα εξασφαλίζει την εθνική ενότητα και θα έχει πέντε στόχους. Και σε δύο χρόνια θα βγάλει κάποια αποτελέσματα. Κύριε Θοδωράκη, τώρα προσέξτε λίγο. Αν υποθέτουμε ότι τα βρίσκεται έτσι όπως το λέτε και δημιουργείτε την Εθνική Ελλάδα, στην Οικουμενική, την Dream Team των πολιτικών κομμάτων και κάνετε μια κυβέρνηση και σε δύο χρόνια δεν τα βρίσκετε. Και φτάνουμε σε ένα πλήρες αδιέξοδο και πάλι. Σημαίνει ότι ήμασταν πάρα πολύ αποτυχημένοι. Και είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Αυτός ο λαός, ο έρμος ο λαός, ποια εναλλακτική λύση θα έχει τότε? Αν όλοι εσείς αποφασίσετε να συμπράξετε και να πάτε τη χώρα στο πουθενά.
Γιατί να πάμε του χώρου. Γιατί δεν θα σας βγει το πρόγραμμα. Το έχουμε δει να συμβαίνει 2-3 φορές στο παρελθόν. Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν αυτό. Όχι, όχι. Το ότι δεν βγήκε το πρόγραμμα, το έχουμε δει να συμβαίνει. Όχι, δεν το έχουμε δει. Μπαίνω ποτέ λοιπόν στο αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι κουλή. Το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Τσαπανίδου. Αλλά δεν σας βγαίνει το πρόγραμμα. Το μεγάλο πρόβλημα, της χώρας είναι ακριβώς το ότι ποτέ δεν έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα εθνικό πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα είχαμε πρωθυπουργούς που σκίζαν μνημόνια και μετά εφαρμόζαν μόνοι τους τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι σας βάζουν λοιπόν τρικλοποδιές από το εξωτερικό. Εφαρμόζουμε ένα σενάριο, ούτως ή άλλως για σενάρια μιλάμε τώρα, αρνητικό. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα από την Οικουμενική. Μετά τι γίνεται. Θα βγει. Εάν πιστεί το πολιτικό σύστημα, και εννοώ για το παλιό πολιτικό σύστημα, ότι ήρθε η ώρα για μια συνεργασία με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, είμαστε αισιόδοξοι για τη χώρα. Και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τη χώρα. Και αυτός είναι και ο μόνος δρόμος, ξέρετε, που έχουμε. Η συνέχιση αυτού του δρόμου, η συνέχιση δηλαδή μιας ελλειπτικής κυβέρνησης που εφαρμόζει το μνημόνιο εκεί που μπορεί και εκεί που δεν μπορεί βάζει κάποιους καινούριους φόρους για να καλύψει τα κενά, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά πέρα από νέα διέξοδα. Δεν φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να βρεθεί η χώρα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα φαινόμενο πλήρους ακυβερνησίας? Να μην έχουμε επιλογές. Κοιτάξτε, το 4% μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Εμείς λέμε την πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Χρειαζόμαστε εθνική συνεννόηση. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε να επιλέξουμε τους καλύτερους. Είπε ο κύριος Χατζηνικολάου. Γίνεται εθνική συνεννόηση όταν ο αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Σταύρος Θεοδωράκης εν προκειμένου, λέει για τον Πρωθυπουργό σε ανάρτηση στο Facebook: ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που τη μια μέρα θα σου ζητήσει ιδανικά για να πάρει γάλα για το παιδί του και την άλλη μέρα θα σε καταγγείλει ότι του έδωσες λεφτά και πήγε και μέθησε. Έτσι συνέβη. Γίνεται εθνική συνεννόηση όταν ο αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Σταύρος Θεοδωράκης εν προκειμένου, λέει: δεν είμαστε εδώ για να νταντεύουμε τον Πρωθυπουργό. Τώρα είναι μόνος του με την παρέα του και τους συνεταίρους του. Θέλω να πω, κάτι έχει μεσολαβήσει προφανώς στη σχέση σας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα. Διότι ενώ υπήρχε πριν ένα φιλικό κλίμα ανάμεσά σας, τώρα είστε σε υψηλούς τόνους απέναντί του και επίσης αυτό δεν είναι κλίμα εθνικής συνεννόησης, είναι κλίμα σύγκρουσης. Κύριε Χατζηνικολάου, διακρίνεται σωστά το ποτάμι. Επισημαίνει αυτή τη στιγμή τη λάθος πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες του συγκεκριμένου ανθρώπου να πάρει κάποιες αποφάσεις στη σωστή πλευρά της χώρας και δεν το έχει κάνει. Είναι μεγάλη απογοήτευση, όχι δική μου, του ελληνικού λαού. Όταν είπα και του το είπα στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ότι πρέπει να βγει στον κόσμο και να μιλήσει ειλικρινά και να πει στον κόσμο ότι αυτά που του έλεγες δεν μπορούν να γίνουν. Στην πράξη το έχει πει, κύριε Πρόεδρε. Όχι, έκανε. Και μάλιστα κατόπιν δική σα προτροπή, όπως μας λέγατε πριν από λίγο. Το έχει αλλάξει τα πάντα. Πόσα έχει πει, έχει γυρίσει. Δεν είναι να αλλάξει τα πράγματα. Προσέξτε. Όταν έχει δηλητηριάσει μια κοινωνία με την άποψη ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, πρέπει εσύ ο ίδιος να βρει το αντίδοτο. Πρέπει δηλαδή να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει στην ελληνική κοινωνία: δεν υπάρχει μαγική λύση. Αυτό που σου είπα δεν ισχύει. Δεν το είπα για να σε κοροϊδέψω. Μπορεί να μην το κατάλαβα. Μπορεί να μην το ήξερα. Μπορεί να έμαθα τώρα. Έχετε απευθύνεστε στο λαό. Ο οποίος λαός έζησε ένα δημοψήφισμα του όχι, κυρία, που έγινε Τσαπανίδου, ξαφνικά ναι. Πολύ μεγάλη, ένα μνημόνιο που είναι από τα πιο σκληρά που έχουν περάσει. Είναι βγήκαμε πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να σωθεί ένας τόπος να υπάρχει αυτογνωσία. Και την αυτογνωσία τη βοηθούν αυτοί που ηγεμονεύουν το χώρο. Θα πρέπει δηλαδή με κάθε τρόπο να καταλάβουν αυτοί που σήμερα κυβερνούν και ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα αλλάξει η συμπεριφορά του κόσμου εάν δεν του πει την αλήθεια. Εάν δεν του πει ότι αυτά που του υποσχέθηκε δεν θα του τα δώσει ποτέ. Προεκλογικά κιόλας έλεγε ότι μπορούμε με ένα παράλληλο πρόγραμμα να διαγράψουμε το μνημόνιο. Ήταν μεγάλο ψέμα. Αποδεικνύεται ότι είναι ψέμα. Πρέπει να το πει ξεκάθαρο στον κόσμο. Και να φύγει. Προσέξτε. Και προσέξτε, να φύγει. Προσέξτε. Έλεγε προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας ότι κάνω τη μάχη απέναντι στους τραπεζίτες. Τη γνωστή ιστορία. Απέναντι στους τραπεζίτες. Έτσι. Και η πολιτική του οδήγησε σήμερα, και πρέπει να το πούμε αυτό, οδήγησε σήμερα τις ελληνικές τράπεζες
να ξεπουλούνται σε ξένα funds, ούτε καν σε ισχυρούς ξένους τραπεζικούς ομίλους. Έτσι. Η χώρα είχε μια περιουσία, η χώρα είχε μια περιουσία, ας τους τραπεζίτες τους κακούς. Είχαμε μια περιουσία μέσα στις ελληνικές τράπεζες. Τη συμμετοχή του δημοσίου, ναι, αυτό. Είχαμε μια περιουσία 18 δις. Εξανεμίστηκε. 18 δις. Και τώρα έχουμε μια περιουσία λιγότερο από ένα δις. Έγινε ένα έγκλημα εκεί. Και έγινε ένα έγκλημα με απρόβλεπτες συνέπειες για όλα. Για τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι θα διαχειριστούν σήμερα τις τράπεζες? Είναι στα χέρια ξένων φαντ. Δεν είναι στα χέρια. Τόσο κακό δεν είναι, πρόεδρε, χέρια... Ναι. Μπορείτε να συνεργαστείτε με αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι στα χέρια. Περιγράφεται ένα σκηνικό καταστροφής τόση ώρα. Βέβαια. Σε όλα τα επίπεδα. Μα αυτό γίνεται, κύριε Οικονόμου. Αυτό δεν γίνεται. Εθνική Ελλάδος με αυτούς. Υπάρχει έγκλημα για τις τράπεζες, το δέχεστε? Εγώ σας ρωτώ πώς θα συγκυβερνήσετε με αυτούς. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Υπάρχει ένα. Για το έγκλημα. Κύριε Πρόεδρε. Μήπως η επίθεση. Η επίθεση. Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανερμάτιστη πολιτική του έφτασε στα capital control. Μάλιστα. Πάω στο αρχικό ερώτημα του κύριου Χατζηνικολάου. Πριν επιτρέψω αυτό. Είχε πει ο κύριος Χατζηνικολάου, μη πάμε σε αυτό που είχες πει στη Βουλή, Σταύρο, φέρει μια συμφωνία. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, με τι επιμονή του είπα 3 εβδομάδες πριν κλείσουν οι τράπεζες. Κύριε Τσίπρα, μη κλείσουν οι τράπεζες. Μην υπάρξει capital control και μου είπε στη Βουλή, τι σας ενδιαφέρει να κλείσουν οι τράπεζες? Αυτή ήταν η ιδεολειψία τους. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι κλείνοντας οι τράπεζες καταστρέφεις ένα τραπεζικό σύστημα, δηλαδή χάνεις τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια περιουσίας και τι άλλο χάσαμε? Χάσαμε και περίπου 40 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς από το κλείσιμο των τραπεζών. Γιατί δεν ξέρετε το έγκλημα, λένε. Αυτό το έγκλημα του capital control, των capital controls, πρέπει να βρει. Κύριε Πρόεδρε, απάντηση. Δεν μιλάτε καθαρά. Γιατί επιμένετε λοιπόν και δεν λέτε καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να φύγει, αν είναι έτσι τα πόσο πράγματα. Πιο καθαρά. Όχι, αν είναι έτσι όπως περιγράφεται το σκηνικό, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να συνεχίσει να κυβερνάει, πρέπει να φύγει κάτι. Δεν θα γίνουμε ανέκδοτο, κύριε Οικονόμου. Δεν θα γίνουμε ανέκδοτο. Δηλαδή θα γίνουμε η χώρα που σε ένα χρόνο έχει κάνει 5 εκλογές. Ναι, όμως έχει μεσολαβήσει μια καταστροφή, κάτι πρέπει να γίνει. Έχει καταστρέψει τις τράπεζες, έχει καταστρέψει την οικονομία, έχει καταστρέψει την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια βέβαια προσπάθεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε τι λένε. Τι? Ότι ο Θεοδωράκης μας επιτίθεται τώρα επειδή είπαμε ότι θα χτυπήσουμε τα κανάλια. Και επειδή έχει σχέσεις με τους καναλάρχες, γι' αυτό μας επιτίθεται σε υψηλούς τόνους. Έχει σταματήσει αυτή η ιστορία. Το λένε. Ξανά. Το λένε. Να σας πω λοιπόν. Το λένε οι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, να σας πω. Ότι επειδή ανοίξανε το μέτωπο με τις άδειες των καναλιών, ότι ο Θεοδωράκης που τα πάει καλά με τους καναλάρχες. Είναι εντεταλμένη η υπηρεσία να μας πυροβολεί. Εσείς ξέρετε πόσο καλά τα πάω με τους καναλάρχες, αλλά να δώσω μια απάντηση ουσίας στο ερώτημά σας. Εγώ δεν είμαι καναλάρχης και δεν ξέρω. Όχι. Μαζί μου καλά τα πάτε. Λέω ότι μπορείτε... Αν εξαιρέσω κανένα τέταρτο της σημερινής εκπομπής, γενικά τα πάτε καλά μαζί μου. Αλλά δεν είμαι καναλάρχης. Προσέξτε. Δεν ξέρουμε γιατί δεν ευχηθούμε. Ο κύριος Τσίπρας έφερε ένα νομοσχέδιο για την τηλεόραση. Που το ποτάμι ήταν το μόνο κόμμα που είχε την τόλμη να πει στη Βουλή ότι φέρε τον νόμο να τελειώνουμε με τις σχέσεις αυτές και να σπάσουμε και τις σχέσεις τις τριγωνικές, μίντια, τράπεζες, πολιτική κτλ. Και θέσαμε 7 μικρές αλλαγές στον νόμο, ουσιαστικές αλλαγές και κυρίως μία αλλαγή, ότι ο νέος χάρτης, ο νέος τηλεοπτικός χάρτης δεν πρέπει να καθορίζεται από ένα πρόσωπο. Δεν πρέπει να καθορίζεται από τον Υπουργό Επικρατείας. Δεν πρέπει να καθορίζεται από τον κύριο Παπά. Δώσαμε μία μάχη στη Βουλή και είπαμε ότι να αλλάξουμε το τηλεοπτικό σκηνικό, αλλά να υπάρχει επιτέλους ένα εθνικό συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης που θα αποφασίσει αν ο Χατζηνικολάου θα πάρει άδεια ή αν η Τσαπανίδη θα πάρει άδεια. Και αυτοί επέμειναν να περάσουν ένα νόμο που κρατάει όλη την εξουσία ο Υπουργός. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί υποψίες μιας νέας διαπλοκής, κύριε Χατζηνικολάου. Το κόμμα της διαπλοκής εξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο επίπεδα. Πρώτον για αυτό, πρώτον για τη τηλεόραση και δεύτερον το εξής. Η διόγκωση του κράτους, η αδυναμία τους να συγκρουστούν με τις κρατικές δομές και να τις αποκεντρώσουν, έχει να κάνει με αυτό. Ότι θέλουν να κρατήσουν το κράτος για να μπορούν να μοιράζουν παιχνίδι σε διάφορα συμφέροντα. Και το κάνανε και προεκλογικά. Δώσανε επιλεκτικά έργα
Στη Θεσσαλονίκη δώσανε κάποια έργα σε κάποιους εργολάβους. Έχουν καταγγελθεί από τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Το ποτάμι λοιπόν ως δύναμη καθαρή καινούρια έρχεται και λέει ξεκάθαρα στον ΣΥΡΙΖΑ για να χτυπήσεις τη διαπλοκή, για να χτυπήσεις αυτούς που λες εργολάβους, αυτούς που λες ολιγάρχες, πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, το κράτος να είναι στρατηγείο και να μην μοιράζει δουλειές, γιατί αν μοιράζει δουλειές του κράτους θα διαπλέκονται οι υπουργοί σου, και το λέμε επίμονα, ζητήσαμε όπως ξέρετε την Εθνική Επιτροπή Προμηθειών, να μην μπορεί ο κάθε υπουργός να υπογράφει προμήθειες, και ζητήσαμε το τηλεοπτικό τοπίο να το καθορίζει ένα ανεξάρτητο συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Και αντί αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει με παζάρια του ενός ανθρώπου, με κουβέντες και αποφάσεις ενός ανθρώπου να καθοριστεί το επόμενο τηλεοπτικό σκηνικό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Εκλογές θα έχουμε, δεν έχουμε απαντήσει ακόμη στο θα ερώτημα. Θα μας απαντήσει αμέσως μετά, αλλά βασικά αμέσως μετά περνάμε στους συμπολίτες μας για να θέσουν εκείνοι τα δικά τους ερωτήματα. Μικρή διακοπή, επανέρχομαι. Κάψιμο χθες, αλλά τσιμπήσα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και τι φύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε? Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ηλιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. Χρήστος Νικολόπουλος. Τα τραγούδια της ζωής μου. Δύο CD με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί, η τέχνη του πολέμου του Σουν Τσου, ένα από τα πιο σπουδαία και θεμελιώδη έργα της Κινέζικης λογοτεχνίας. Το απόλυτο εγχειρίδιο για να επιβιώσουμε στο δικό μας πεδίο μάχης. Αυτό το Σάββατο, μην χάσετε την αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Ζαλίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα, Καζανόβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Στο 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Forever Dreamers. Μια υπέροχη συλλογή γεμάτη ρομαντικά, νοσταλγικά τραγούδια σε δύο CD. Μα
μαζί. Ιστορικά θέματα. Τα κόμματα από τον Όθωνα έως τον Τρικούπη και η αρχή της Δεδηλωμένης. Ακόμη, οι Αναλώσιμοι 2. Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Τζακ Νόρις, Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ και Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ σε μια καταιγιστική περιπέτεια. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Ζαλίζομαι. Ου, αέρα, αέρα. Ω. Έλα Καζάνοβα, πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888 Σούπερ αριθμός!